Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Μια συνταγή που πραγματικά όλοι θέλετε να μάθετε πώς να τη φτιάχνετε τέλεια. Και σήμερα θα σας δείξω όλα τα μυστικά. Δεν είναι τίποτα, είναι πανεύκολο, αλλά στη λεπτομέρεια κρίνεται το αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας για το σπανακόριζο. Για το σπανακόριζο θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, μισό ματσάκι άνηθο, 250 γραμμάρια ρύζι γλασέ, 150 γραμμάρια κρασί λευκό, 1 λίτρο ζωμό λαχανικών, 1 κιλό σπανάκι, ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, φέτες από λεμόνι, φέτα, ελαιόλαδο, πιπέρι και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα βγάλω γάντια, δεν τα χρειάζομαι ακόμα, θα τα βγάλω σε λίγο. Και εννοείται πως σήμερα φοράω αυτή την μπλούζα, γιατί φτιάχνω σπανακόριζο, οπότε η όλη δουλειά πρέπει να γίνει σωστά. Λοιπόν, το σπανακόριζο είναι ουσιαστικά μια πολύ εύκολη συνταγή και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ριζότο με σπανάκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξετε, δεν είναι τίποτα πραγματικά. Απλά πρέπει να δώσουμε σημασία στη λεπτομέρεια, όπως σας είπα και πριν. Ξεκινάμε κανονικά το σπανακόριζο όπως θα ξεκινούσαμε ένα ριζότο. Πώς θα ξεκινούσαμε ένα ριζότο, φίλε Διονύση? Κρεμμύδι σκόρδο. Έτσι. Κόβουμε εδώ πέρα χοντρά κομμάτια το κρεμμύδι, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Θα ψηθεί για πάρα πολλή ώρα. Οπότε και χοντρά κομμάτια να το κόψουμε δεν μας πειράζει καθόλου. Απλά τι δεν θέλουμε να κάνουμε, δεν θέλουμε να βάλουμε το κρεμμύδι στο μίξερ. Σε καμία περίπτωση. Το κόβουμε έτσι σε χοντρά κομμάτια. Άμα θέλουμε να το κάνουμε πιο γκουρμέ, όντως θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε γκουρμέ. Θέλουμε να το κάνουμε πάρα πολύ ρουστίκ. Είναι ένα παραδοσιακό φαγητό. Οπότε θα το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Τώρα, αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να παραφορτώσετε το τηγάνι σας στην αρχή με λάδι. Θα ρίξουμε λαδάκι ίσα-ίσα για να ψήσουμε το κρεμμύδι και το ρύζι μας και στο τέλος θα ρίξουμε αρκετό φρέσκο ελαιόλαδο, γιατί όντως πρέπει να μυρίζει ελαιόλαδο το φαγητό μας. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο στην αρχή, εδώ, και πολύ λίγο λάδι. Άμα βάλουμε τώρα πολύ λάδι, το λάδι θα καεί, θα βγει βαρύ το φαγητό μας και εκεί πέρα που θα κάναμε ένα healthy φαγητό νόστιμο και ωραίο. Τελικά το φαγητό που θα κάνουμε δεν θα είναι ούτε healthy, ούτε νόστιμο, ούτε ωραίο. Θα είναι βαρύ και θα χάσει όλη την ουσία του. Μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο θα προσθέσω πιπέρι, αλάτι. Και πάμε στα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, τα υλικά μας θα βάλω και άλλα αλάτι, πιπέρι πιο μετά. Βασικά υλικά και συστατικά για να φτιάξουμε ένα σπανακόριζο είναι το φρέσκο κρεμμυδάκι και ο άνηθος. Σωστά. Τι γίνεται? Το φρέσκο κρεμμυδάκι όντως είναι φανταστικό υλικό, αλλά είναι δύο διαφορετικά σημεία, το κάτω μέρος και το πάνω μέρος. Το λευκό σημείο πάντα το βάζουμε στην αρχή της συνταγής και το ψήνουμε και το πράσινο μέρος πάντα το βάζουμε στο τέλος. Οπότε τι θα κάνω, θα κόψω εδώ πέρα το λευκό μέρος, τα πράσινα θα τα κρατήσω για να τα ρίξω στο τέλος και επίσης από τον άνηθο θα κόψω τα κουτσάνια, το μισό. Αυτά τα δύο θα τα προσθέσω τώρα, καθώς σοτάρω το κρεμμύδι και το σκόρδο, και τα υπόλοιπα θα τα προσθέσω στο τέλος για να είναι φρέσκα. Το πιάσαμε, φίλε Διονύση? Όπως είπαμε, στη λεπτομέρεια κρίνεται το αποτέλεσμα, η διαφορά. Οπότε, ψιλοκόβω το φρέσκο κρεμμυδάκι μόνο, τα λευκά σημεία και τα κοτσάνια από τον άνηθο που δεν θέλω να τα πετάξω, θέλω να μου δώσουν γεύση στο φαγητό μου. Θα τα ρίξω τώρα σε αυτό το σημείο μέσα. Εδώ. Αφήστε να σοταριστεί ο άνηθος, τα κοτσανάκια μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, το λευκό σημείο. Και κάτι φανταστικό άρχισε να γίνεται. Ήδη μυρίζει καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ. Καραμελώνω το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμυδάκι και τον άνηθο. Και μόλις καραμελώσουν ωραία και όμορφα, τι πρέπει να ρίξω μέσα? Το ρύζι μου. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το ρύζι. Μπορούμε να ρίξουμε ό,τι ρύζι θέλουμε και ό,τι ρύζι μας περισσεύει για να φτιάξουμε σπανακόριζο. Αλλά άμα πάρετε τύπου μπασμάτι ρύζι ή κάποιο μακρύ κοκορίζι, το σπανακόριζό σας θα γίνει περισσότερο φαγητό παρά να λασπώσει και να γίνει όπως εμένα μου αρέσει το σπανακόριζο. Άμα πάρετε ένα ρύζι τύπου γλασέ, καρολίνα, ρύζι για ριζότο που είναι κοντόκοκο και το ρίξετε μέσα, τότε τι θα γίνει? Θα χυλώσει περισσότερο το σπανακόριζο. Εμείς τι θέλουμε από τα δύο? Θέλουμε να χυλώσει. Οπότε για αυτόν τον λόγο ξεκινάμε με ένα κοντόκοκο ρύζι. Μπορείτε να πάρετε ένα ρύζι για ριζότο, όπως σας είπα, ένα γλασέ. Σοτάρουμε λίγο όπως θα κάναμε κανονικά σε ένα ριζότο. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου υγρασία στην κατσαρόλα μου. Θα νομίζετε πως κάτι λάθος κάνετε και πρέπει να βάλετε και άλλο λάδι, αλλά αν βάλετε λάδι τώρα θα χαλάσετε τη συνταγή. Οπότε το επόμενο βήμα που θα κάνουμε σε ένα ριζότο είναι ποιο? Πριν το ζωμό να ρίξουμε λίγο κρασί. Προαιρετικά ρίχνουμε λίγο κρασάκι, αλλά άμα θα ρίξουμε κρασί ή θα το εξατμίσουμε ή δεν θα ρίξουμε καθόλου. Εντάξει. Τώρα, ανακατεύω εδώ. Περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασί. Χαρακτηριστική οξύτητα που έχει το σπανακόριζο είναι το λεμόνι.
αλλά και το κρασί βοηθάει πάρα πολύ ουσιαστικά στη γεύση. Εξατμίστηκε το κρασάκι και άρχισε να δένει ήδη και να χυλώνει το ρύζι μου. Το βλέπετε. Και τώρα χαμηλώνω τη φωτιά και ήρθε η ώρα να προσθέσω σιγά σιγά το ζωμό μου. Άμα δεν έχουμε ζωμό, θα βάλουμε νεράκι με έναν κύβο κοτόπουλο ή λαχανικό να μανιστεύουμε και θα ρίχνουμε σιγά σιγά μέσα. Λοιπόν, ρίχνω το νεράκι μου ή το ζωμό μου και σιγά σιγά ανακατεύω. Και τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, δεν έχεις να μας δώσεις ακριβή δοσολογία για το νεράκι που θα χρησιμοποιήσουμε? Όχι. Γιατί εξαρτάται από το ρύζι που θα χρησιμοποιήσετε. Άμα χρησιμοποιήσουμε ρύζι γλασέ, θα χρειαστεί περισσότερη υγρασία. Ρύζι για ριζότο, λίγο λιγότερη. Ρύζι μπασμάτι, ακόμα λιγότερη. Οπότε είναι σχετικό. Γι' αυτό το λόγο πάμε σιγά σιγά με την υγρασία μέσα και ανακατεύουμε, προσθέτοντας σιγά σιγά το ζωμό μέσα, εδώ, μέχρι τη στιγμή που το ρύζι μας να είναι σχεδόν έτοιμο. Όταν είναι al dente προς 1-2 λεπτάκια λιγότερο, τότε θα προσθέσουμε το σπανάκι μέσα. Αλλά πριν προσθέσουμε το σπανάκι, έλα εδώ, Διονύση, να ανακατεύεις. Θέλω να ανακατεύεις και όταν δεις ότι εξατμίζεται τελείως η υγρασία και δεν είναι το μείγμα μας εδώ πέρα. Συμπληρώνω. Λίγο νεράκι θα βάζεις. Δεν θα το παραφορτώνεις γιατί θέλουμε να δέσει να χυλώσει. Τέλεια. Ζωμό. Ζωμό. Και όση ώρα κάνεις εσύ αυτή τη διαδικασία, εγώ θα συνεχίσω με το σπανάκι. Τώρα, επειδή ξέρω ότι πολλές νοικοκυρές χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο σπανάκι, το κατεψυγμένο σπανάκι κατευθείαν όπως είναι, το αποψύχουμε και το ρίχνουμε στο τέλος 2-3 λεπτάκια πριν να γίνει το ρύζι. Άμα έχουμε όμως να χρησιμοποιήσουμε φρέσκο σπανάκι, πρέπει λίγο να το επεξεργαστούμε. Ποια είναι η επεξεργασία του, φίλε Διονύση? Πρέπει να ρίξουμε λίγο αλάτι, εδώ. Και πρέπει να το πιέσουμε με τα χέρια μέχρι που να φύγει η χλωροφύλη που έχει μέσα. Γιατί σε περίπτωση που δεν το κάνουμε αυτό και βάλουμε το σπανάκι μέσα στο σπανακόριζο, τι θα γίνει το σπανακόριζο? Θα γίνει πράσινο. Καταλαβες. Άμα πάρω και ρίξω όλο αυτό το σπανάκι εκεί μέσα και αρχίζω να ανακατεύω, τέλος θα βγει ένα πράσινο ριζότο. Αλλά γενικά δεν το θέλουμε. Η παραδοσιακή συνταγή θέλει να μην παραψήσουμε το σπανάκι. Οπότε γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπεις, το πιέζω, το μαραίνω με τα χέρια μου. Κοίτα εδώ. Πιέζω, πιέζω, πιέζω. Συνεχίζω. Κοιτάξτε εδώ πώς πέφτει ο όγκος από το σπανάκι. Πιέζω, πιέζω. Καλά, σε καμία περίπτωση, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε κατευθείαν και δεν θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να το κάνετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βάλε λίγο ακόμα, μην το παίζεις στο κουρμέ. Λίγο. Εδώ, πιέζουμε. Φέρουμε ένα μπολ. Επειδή δεν σου κάνει για να φουσκώσει τα μπράτσα. Το. Εκεί. Λοιπόν, τώρα να σου δείξω όταν πιέζουμε τι γίνεται. Πιέζουμε, εδώ, στα χέρια μας. Και φεύγει όλη αυτή η υγρασία. Πάει δίπλα. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε χούφτα-χούφτα. Ανακάτευεσαι. Πιέζουμε. Εδώ. Πιέζουμε. Εντάξει, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός γιατί η μπλούζα είναι άσπρη. Σε περίπτωση που πάει μία σταγόνα πάνω στην μπλούζα, θα φαίνεται. Και βαρέθηκα κάθε φορά να λέω να λύσουμε τις μπλούζες και η τρίτη συνταγή μου πάντα είναι με λερωμένη μπλούζα. Οπότε πρέπει να προσέχω πάρα πολύ. Τώρα, εδώ πιέζω. Και τώρα, φίλε Διονύση, αυτό το ζουμάκι που έχει μείνει, άμα το ρίξουμε μέσα, τι θα γίνει το ριζότο μας? Πράσινο. Το θέλουμε? Όχι. Όχι, σα παρακορίζω, είναι παραδοσιακή συνταγή. Σε μια άλλη συνταγή που θα κάνουμε ένα πράσινο ριζότο θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, το ρίχνω. Όχι. Ωραίος. Όχι, συνέχισε εσύ. Εγώ πάω να πιω ένα καφεδάκι μέχρι που να γίνει το ρύζι. Το ρύζι μας πρέπει να είναι al dente 100%. Πριν να είναι έτοιμο και κρατάει στο δόντι, φωνάξέ μου για να συνεχίσω τη συνταγή. Εντάξει. Okay. Καθάρισε και τον πάγκο. Ναι, ναι, εννοείται. Όταν η Catherine de Medici έγινε βασίλισσα της Γαλλίας το 1533, το σπανάκι κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα. Της άρεσε τόσο πολύ που διέταζε να της το ετοιμάζουν σε κάθε της γεύμα. Και επειδή είχε γεννηθεί στη Φλωρεντία, τα πιάτα που παρασκευάζονταν με σπανάκι είναι από τότε μέχρι σήμερα γνωστά ως Φλωρεντίν. Το ρύζι μου δεν είναι έτοιμο, δεν είναι καν al dente, σε 1-2 λεπτάκια θα είναι, οπότε σε αυτό το σημείο ρίχνω το σπανάκι μέσα γιατί θέλω να μαγειρέψω το σπανάκι 3-4 λεπτάκια. Φαίνεται πάλι πολύ το σπανάκι, σωστά? Μην ανησυχείτε, θα μαραθεί, θα πέσει ο όγκος του. Τρώμε ένα σπανακόριζο, δεν τρώμε ένα ρύζι με σπανάκι. Οπότε ο πρωταγωνιστής είναι το σπανάκι. Να σου πω ότι εγώ βάζω περίπου 4 φορές την ποσότητα σε ρύζι. Δηλαδή, αν πάω 250 ρύζι, βάζω 1 κιλό σπανάκι φρέσκο. Σε κατεψυγμένο βάζω λίγο λιγότερο. Θα βοηθήσουμε λίγο ακόμα υγρασία, λίγο ακόμα ζωμό. Γενικά το φαγητό μας θέλουμε να είναι ζουμερό. Σε περίπτωση που δεν φτάνει το νεράκι, προσθέτουμε λίγο ακόμα. Θα πάω λίγο εδώ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα τελευταία μας υλικά, αυτά που έχουμε κρατήσει στην άκρη. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μαχαίρι, το φρέσκο κρεμμυδάκι μαζί με τον άνηθο, το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι και τις κορυφές από τον άνηθο.
Θέλω να τα ρίξω ένα λεπτό πριν να είναι έτοιμο το φαγητό μου. Θέλω ξύσμα από δύο λεμόνια. Άμα σας φαίνεται ότι θα πικρίσει με δύο λεμόνια, βάλτε από ένα. Απλά θέλω το χυμό από ένα έως δύο λεμόνια, εξαρτάται το πόσο ζουμερά είναι. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει στάνταρ δοσολογία. Με το που κόψω το λεμόνι, καταλαβαίνω αν έχει ζουμί ή δεν έχει. Πολύ απλά κόβουμε το λεμονάκι εδώ. Και άμα είναι πολύ η φλούδα, σημαίνει πως έχει λίγο ζουμί. Αυτό είναι στη μέση, ούτε πολύ ούτε λίγη. Εμένα μου αρέσει πολύ το ξύσμα, οπότε θα βάλω λίγο ακόμα. Αλλά αυτό είναι σχετικό. Μπορείτε να προσθέσετε ξύσμα, αν θέλετε εσείς στο τέλος. Εδώ. Και θα κόψω και εδώ και το υπόλοιπο λεμόνι. Χωρίς λεμόνι αυτό το φαγητό είναι, καταλαβαίνετε, φτωχό. Οπότε συνεχίζω να ανακατεύω. Μαραίνετε το σπανάκι. Θέλει 4 λεπτάκια. Και αυτό το φαγητό το αγαπώ. Εν μεταξύ, περίπου που δεν το γνωρίζετε, το σπανακόριζο είναι ένα φαγητό που το κάνουν όλοι οι Έλληνες και είναι από τις top αναζητήσεις που υπάρχουν στο Google. Είναι στην top δεκάδα στις ελληνικές συνταγές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλοι να μάθουμε να φτιάχνουμε το δικό μας σπανακόριζο. Και κοιτάξτε πόσο πράσινο έχει παραμείνει το σπανάκι μου. Γιατί δεν το έχω βράσει από την αρχή. Το μεγάλο λάθος που κάνουμε στο σπανακόριζο είναι να βάζουμε όλα τα υλικά από την αρχή και να βράζουμε. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Τα ρίχνουμε όλα μαζί σε μία κατσαρόλα, ρίχνουμε και νερό, ρίχνουμε και το λάδι και τα αφήνουμε να βράσει. Όντως, αυτός ο τρόπος είναι ο πιο εύκολος σε περίπτωση που θες να κάνεις μία γρήγορη συνταγή. Αλλά κοιτάξτε εδώ αποτέλεσμα. Το βλέπετε. Έχει καμία σχέση αυτό με το σπανακόριζο που έχετε συνηθίσει να τρώτε, γιατί το σπανάκι είναι μαύρο. Σωστά. Έχει χάσει όλα τα θρεπτικά του συστατικά, έχει χάσει όλη του την ουσία και ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα το σπανάκι μου αρέσει να είναι φρέσκο. Και όντως, κοιτάξτε εδώ αποτέλεσμα. Στίβω το λεμόνι μου μέσα και πάω στην αρχή. Α, έχει ζουμάκι. Το περίμενα. Εμένα μου αρέσει φουλ λεμονάτο, οπότε θα βάλω δύο λεμόνια. Αλλιώς, άμα δεν το κάνουμε λεμονάτο, φίλε Διονύση, τι πρέπει να το κάνουμε? Έχεις άποψη για τα πάντα από ό,τι βλέπω. Ναι. Μόνο τα σκέφτεσαι όλα, ε. Ναι. Λοιπόν, να δω άμα έχει άλλο το πιπέρο αρκετό. Χρειάζεται λίγο άλλο το πιπέρο. Λίγο. Εδώ. Εδώ. Και η υγρασία που θέλουμε να έχει το σπανακόριζο είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Σε περίπτωση που έχει λιγότερη υγρασία, πρέπει να προσθέσουμε λίγο, γιατί καθώς το βγάλουμε από τη φωτιά, το ρύζι θα συνεχίζει να ρουφάει υγρασία. Τώρα, βγάζω από τη φωτιά, εδώ το φαγητό μου είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, καθώς ξεκουράζεται, θα συνεχίσει να τραβάει, να ψήνει το ρύζι. Εδώ. Θα ρίξω μέσα άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι και ξύσμα από λεμόνι. Φρέσκα, φρέσκα. Στο τέλος, εδώ. Και αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να προσθέσω τη λιπαρή ουσία. Να σας πω ότι σε ένα ριζότο παραδοσιακά, τι θα βάζαμε, φίλε Διονύση, μέσα? Βούτυράκι. Δεν είναι παραδοσιακή συνταγή να βάλουμε το βούτυρο. Έχω μία συνταγή στο ίντερνετ που έχω κάνει σπανακόριζο με αυγά και πέρα νομίζω πως βάζω βούτυρο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή θέλω και να το κάνω αισθήσιμο και επειδή είναι ένα φαγητό παραδοσιακό, θα βάλω λαδάκι. Όταν λέω θα βάλω λαδάκι, θα βάλω 50 με 75 ml λαδάκι. Δεν θα το λυπηθώ, γιατί το λάδι πρέπει να μπει στο τέλος και να μυρίσει το φαγητό μας ελαιόλαδο. Είναι ένα λαδερό φαγητό. Οπότε θέλουμε το λαδάκι στο τέλος. Κοιτάξτε εδώ. Θα γυαλίσει το σπανάκι, θα δέσει το φαγητό μας και το πιο φανταστικό απ' όλα είναι ότι θα πάρει αυτή τη γεύση την υπέροχη από το ελαιόλαδο. Άμα χρησιμοποιήσουμε καλό λαδάκι στο τέλος του φαγητό μας, πραγματικά θα μυρίζει η Ελλάδα. Δεν παίζουμε. Και σπανακόριζο έκανα πάνω. Φανταστικό. Λοιπόν, τώρα. Ερώτηση. Να φέρω φετούλα ή να μην φέρω? Παιδιά, κάνουμε νηστίσιμο φαγητό. Θα κάνω δύο εναλλακτικές. Κοιτάξτε εδώ. Έχει ζουμάκι το φαγητό μας. Το βλέπετε που έχει ζουμάκι. Χωρίς ζουμάκι θα είναι στεγνό. Εδώ. Σπανακόριζο. Και όπως βλέπετε είναι σπανακόριζο. Δεν είναι ριζοσπάνακο. Περισσότερο σπανάκι, λιγότερο ρύζι. Αυτή η εκδοχή είναι η νηστίσιμη. Εδώ. Το σπανακόριζό μας. Θα την τελειώσω σε λίγο. Και μία εκδοχή έτσι λίγο πιο μη νηστίσιμη. Εδώ. Με λίγο φετούλα. Είναι η τέλεια σύσταση που πρέπει να έχει. Σε περίπτωση που αφήσουμε τώρα το σπανακόριζο και το φάμε μετά από 2-3 ώρες ή την επόμενη μέρα, που συνηθίζουμε σε ένα τέτοιο φαγητό να το ξαναζεστάνουμε, αυτό που θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο ακόμα νεράκι και να το βράσουμε στην κατσαρόλα. Αλλά θέλει λίγο ακόμα νεράκι, γιατί όλο αυτό που βλέπετε τώρα εδώ πέρα τι θα γίνει? Θα το ρουφήξει στα επόμενα 15-20 λεπτά. Θα χαθεί όλο το νεράκι που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα φετούλα από το ψυγείο. Εδώ. Και ποια είπαμε ότι θα πάμε την εκδοχή μη νηστίσιμη? Όχι στο άσπρο πιάτο, άσπρο. Αυτό ακριβώς. Είπα ότι εδώ θα πάει η φέτα, αλλά δεν πάει γιατί είναι άσπρο το πιάτο. Οπότε θα χαθεί η φέτα. Ενώ εδώ τι θα κάνει? Θα κάνει αντίθεση. Τελικά έχετε γίνει όλοι οι εξπέρτες, έτσι?
Φετούλα. Να βάλω και καμιά φέτα λεμόνι. Να βάλω. Και τώρα, απαραίτητο. Και όταν λέω απαραίτητο, το εννοώ απαραίτητο. Να βάλω καλή μία εδώ, μ' αρέσει. Τέλεια. Φρέσκο ελαιόλαδο στο τέλος πάλι από πάνω. Και όπως τα κάναμε κανονικά σε ένα ριζότο, τι θα βάλουμε. Όχι αυτό. Αυτό. Αυτό το βάλω εδώ. Εσύ για την ομορφιά. Περιπολικό. Περιπολικό. Τώρα, αυτό το σπανακόριζο δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε σπανακόριζο έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Για το σπανακόριζο, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια και το σκόρδο ψιλοκομμένο. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Ψιλοκόβουμε το άσπρο μέρος από τα κρεμμυδάκια, τα κοτσάνια από τον άνηθο και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το ρύζι και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Βάζουμε το ζωμό σε δόσεις και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να βράσει το ρύζι και να γίνει αλντέντε. Σε μπολ βάζουμε το σπανάκι και προσθέτουμε αλάτι. Ανακατεύουμε και πιέζουμε δυνατά με τα χέρια μας για να πέσει ο όγκος και να χάσει όλη την υγρασία του. Μεταφέρουμε στην κατσαρόλα και βράζουμε για 3 με 4 λεπτά. Προσθέτουμε νερό, χυμό από 2 λεμόνια και αφαιρούμε από τη φωτιά. Ψιλοκόβουμε τον υπόλοιπο άνηθο, το πράσινο μέρος από τα κρεμμυδάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το ξύσμα από τα λεμόνια, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με φέτες λεμονιού, ελαιόλαδο, ρίγανη, πιπέρι και φέτα. Έχει γίνει φανταστικό. Μπορούμε να βάλουμε και πιρούν και κουτάλι ό,τι μας αρέσει. Αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι όταν φάτε το σπανακόριζο έτσι θα καταλάβετε ότι αυτό που τρώτε είναι υγιεινό και θρεπτικό. Το σπανάκι πραγματικά μυρίζει σπανάκι, έχει γεύση από σπανάκι και καταλαβαίνεις ότι είναι ζωντανό. Το ριζάκι μας βέβαια είναι ο τέλος της υδατάνθρακας. Πρωτεΐνες παίρνουμε και από το τυράκι και από το σπανάκι και από το ρύζι. Οπότε πραγματικά είναι το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο και το πιο θρεπτικό φαγητό που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας. Καλή μας όρεξη. Είναι φανταστικό. Νομίζω πως όντως άξιζε ο κόπος που φόρεσε αυτή την μπλούζα και όντως καταλαβαίνω γιατί αυτή η συνταγή είναι στις top 10 αναζητήσεις στην Ελλάδα, στο Google, σε συνταγές.